Ама село на серф на Тухалашко, не ми се кимеца. Се переменуваме. Си подало да некоме. Θα περάσουν απάνω στα κορμιά μας. Αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τα σπίτια τους μέχρι το τέλος, είναι οι κάτοικοι της Χυμάρας που έλαβαν ειδοποιητήρια κατεδάφισης στις 28 του περασμένου Οκτώβρη, ανήμερα της Εθνικής Επετείου του Αλβανικού Έπους. Η περιουσία δική μας είναι από τον παππού μας και από τον πατέρα μας. Και εμείς δεν δίνουμε. Αυτοί προσπαθούμε να σας πάρουν. Η εκδήλωση της Ένωσης Χυμαριωτών Ελλάδος και Αμερικής που πραγματοποιήθηκε στην Αλβανική πρωτεύουσα έχει στόχο να προκαλέσει το διεθνές ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν στη γειτονική χώρα σε βάρος της μειονότητας των Ελλήνων. Προβλήθηκε βίντεο με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Είναι καθαρά ξεριζωμός. Εδώ εφαρμόζουμε ξεριζωμό. Δεν βγαίνω από εδώ, πεθαμένη θα βγω, ζωντανή όχι. Εδώ μέσα θα μείνω. Δεν έχω που να πάω. Είμαι σαν Έλληνη Τσαχημάρας που ζούμε εδώ και το αίμα μας χυλάει. Όσο και να κάνουμε. Όργανο της Τουρκίας χαρακτήρισε την Αλβανία η Κύπρια Ευρωβουλευτής Ελένη Θεοχάρους που μετέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση της ενταξιακής της πορείας. Επισήμανε ότι αν η Αλβανία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει ένα κράτος χωρίς την καλλιέργεια του αλυτρωτισμού και του μουσουλμανικού φονταμενταλισμού μέσα στον αλβανικό λαό. Με την ενεργό συνδρομή του κράτους τρομοκράτης που ακούει στο όνομα Τουρκία. Οι Έλληνες μειονοτικοί, όπως επισημαίνουν μέσα από την εκδήλωση, θέλουν να στείλουν μηνύματα. Θέλουν να ευαισθητοποιήσουν την αλβανική κοινή γνώμη, αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς. Βρισκόμαστε ενώπιον ενός συντονισμένου σχεδίου για την αλλίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος εις βάρος των ντόπιων κατοίκων. Παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά στη Χυμάρα, φαίνεται ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει ως προς τα σχέδια των κατεδαφίσεων των σπιτιών Ελλήνων μειονοτικών. Όπως υπόθηκε στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος της πόλης δεν κάνει βήμα πίσω. Ήρθαμε σήμερα εδώ να συμπαρασταθούμε, να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Χυμάρα. Αυτοί που επιβουλεύονται τα δίκια σας να γνωρίζουν ότι δεν είστε μόνοι. Βασικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν «Όχι στο ξύλωμα των περιουσιών».